Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά. Έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας τον πρόεδρο του ΧΤΕΛ Θήβας, τον κύριο Δημήτρη Παπαχαραλάμπους. Καλημέρα πρόεδρε, φίλε Δημήτρη και συνεργάτη μου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηδρό, σε εσάς, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας. Αμήν για όλο τον κόσμο. Εκεί υπήρχαν προβλήματα στο ΧΤΕΛ της Θήβας σχετικά με τις συγκοινωνίες, με το βασικό αίτιο φυσικά ήταν το χιόνι, γι' αυτό και η παρουσία σας εδώ στο ράδιο σήμερα. Ναι κύριε Χατζηδούρο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς τα καιρικά φαινόμενα ήταν έντονα τις τελευταίες 4 μέρες. Αυτό που καταφέραμε ήταν να κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή Θήβα προς Αθήνα. Μάλιστα. Δυστυχώς τα χωριά μας παραμένουν ακόμη αποκλεισμένα, τα περισσότερα από τα χωριά. Μεγαλύτερη ποσότητα του χιονιού που έπεσε και έχουμε ακόμα προβλήματα εκεί. Περισσότερα προβλήματα σε ποια δρομολογία υπήρξαν? Η γραμμή Βάγια Θεσπιές μέχρι και την Τομπρένα, Λεύτρα Καπαρέλη, Μωρίκη Πλατανάκη, Νέο Κόκκινο, καθώς και τα Δερβενοχώρια που έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα χιονιού. Μάλιστα. Τώρα κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πρόβλημα που κάθε φορά που έχουμε χιόνι στην πόλη δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία στην περιοχή ευθύνης σας, στην πρώην επαρχία Θήβας? Πιστεύω ότι το βασικότερο αίτιο είναι η Θήβα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι χτισμένη σε 7 λόφους. Είναι μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ερημοτομίας από μόνη της και η επιδείνωση του καιρού καθιστά αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων. Φαντάζομαι ότι ο Δήμος από την πλευρά του έχει κάνει τα μέγιστα δυνατά. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνει τις περισσότερες φορές να κρατήσει ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Ευτυχώς που αυτή την περίοδο είναι κλειστά και τα σχολεία και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα, έτσι. Ίσως ήταν η καλύτερη περίοδο φυσικά για τους μαθητές μας να δουν το χιόνι που περίμεναν, αλλά αυτό όμως δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση των πολιτών καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. Πρόεδρε, ποια είναι τώρα η εικόνα που έχουμε για το οδικό δίκτυο? Τα λεωφορεία κινούνται κανονικά? Για Αθήνα κινούνται κανονικά. Σήμερα και αύριο έχουμε ανά 2 ώρες. Και πιστεύουμε από Δευτέρα, αν και έχει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει κάποια επιδείνωση, μπορούμε να πούμε με κάποια πρόβλεψη ότι και τη Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι θα κινούνται κανονικά προς την Αθήνα. Ευελπιστούμε ότι αύριο θα μετακινηθούν και τα χωριά της γραμμής του προδρόμου. Όταν λέμε ανά 2 ώρες, εννοούμε 7, έτσι, τις μόνες ώρες. 11, 1, 3, 5, 7 και 8 και 4 το βράδυ το τελευταίο. Μάλιστα. Και από την Αθήνα 9 το τελευταίο, έτσι. Και από Αθήνα 9 το τελευταίο, μάλιστα. Οπότε σε κάθε περίπτωση 8 και 4 είναι το τελευταίο από Θήβα και 9 από Αθήνα. Άσχετα αν είναι ανά 2 ώρες ή ανά 1 ώρα τα δρομολόγια. Βεβαίως. Είναι φυσικό, πρόεδρε, όταν ο πολίτης και επιβάτης των περιοχών που εξυπηρετεί το ΧΤΕΛ και ειδικά περιοχών που δεν έχει άλλη επιλογή πλην του λεωφορείου, πόσο μάλιστα όταν μιλάμε για τις γιορτινές μέρες που έχει περισσότερη ανάγκη να μετακινηθεί, στρέφεται εναντίον και του ΧΤΕΛ ακόμη. Τι θα λέγατε στους επιβάτες που λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν μπορέσατε να εξυπηρετήσετε? Σαφώς αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις μέρες τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Θα θέλαμε να ζητήσουμε να δείξουν την κατανόησή τους, γνωρίζοντας και οι ίδιοι ότι όντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Θα κάνουν λίγο υπομονή, κάνουμε το μέγιστο δυνατό προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι η δουλειά μας και προσπαθούμε να παρέχουμε όσο μπορούμε τις υπηρεσίες μας αρτιότερες. Όμως αυτό δεν βοηθά πάντοτε χωρίς να υπάρχει και συνδρομή των μηχανημάτων του Δήμου ή των όποιων αρμοδίων έχουν αναλάβει να καθαρίζουν τους δρόμους. Μόνο την κατανόηση, τίποτα άλλο. Είναι μέρες αυτές και θα περάσουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Δημήτρη, εδώ στην εκπομπή μου στο Ράδιο Θήβα. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε και καλές δουλειές. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και επίσης στους ακροατές σας, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για το 2015. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.